Για πάμε και στο Open να δούμε τι είπε μάρτυρας στον Κουσουλό για τη δολοφονία της Σίριδας. Όλη την εκπομπή μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο Open και στην εκπομπή Ανοιχτές Υποθέσεις, έτσι, με τον Κουσουλό. Η μάρτυρας έχει γυρισμένη την πλάτη και αλλοιωμένη τη φωνή. Για πάμε να δούμε τι δήλωσε για την Σίριδα. Χαίρομαι πολύ που σας συναντώ. Για δύο λόγους. Καταρχάς, είστε υπαρκτό πρόσωπο και κατά δεύτερον, γιατί είστε η γυναίκα που στείλατε αυτή την επιστολή, την επώνυμη επιστολή, την 1η Ιουλίου του 2022, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Πριν πάρω αυτή την απόφαση, είχα βασανιστεί πάρα πολύ από τις σκέψεις ότι κάτι θα μπορούσα να κάνω, κάποιο παιδί θα μπορούσα να σώσω και δεν το έκανα. Όταν συνάντησα μία άγνωστη γυναίκα σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μου αφηγήθηκε μια σκηνή δολοφονίας ενός μωρού και την ακινητοποίηση της αδερφής της για να παρακολουθεί τη σκηνή, σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να πιστεύω ότι αυτή η γυναίκα λέει αλήθεια και ότι αυτά είναι πραγματικά υπαρκτά πρόσωπα. Τότε δεν πίστεψα τίποτα. Το θεωρούσα απίθανο κάποια μάνα να δολοφονήσει με ασφυξία το παιδί της. Βασανιστήκατε πολύ για να στείλετε αυτή την καταγγελία, την επώνυμη καταγγελία. Βασανίστηκα πάρα πολύ. Αυτά τα οποία θυμάστε είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι ότι αυτή η συνάντηση έγινε ή στις 31 Μαρτίου ή την 1η Απριλίου του 2000. Όπως το περιγράφω ακριβώς. Όπως το περιγράφετε ακριβώς. Εσείς βρισκόσασταν εκείνη τη στιγμή στην πλατεία στα ψηλά λόγια, ναι. Σωστά. Και την βλέπετε αυτή τη γυναίκα λοιπόν να κάθεται μόνη της σε ένα παγκάκι. Καθόταν μόνη της σε ένα παγκάκι και έκλαιγε. Σταμάτησα, της πήγα ένα μπουκάλι νερό από το περίπτερο, τα μαγαζιά όλα, ήταν, η πλατεία ήταν έρημη. Θυμάμαι μόνο ότι ήταν καστανόξανθη, μεσαίου αναστήματος και είχε ανοιχτόχρωμα μάτια. Ήταν όχι γαλανά, ήταν ανοιχτόχρωμα. Πράσινα ήταν, πράσινο καφέ, ένα τέτοιο χρώμα. Σας έκαναν εντύπωση στα μάτια της λοιπόν. Ναι, μόνο αυτά έβλεπα γιατί φορούσαμε μάσκες λόγω COVID. Και την κουβέντα σας την άνοιξε η ίδια από μόνη της ή τη ρωτήσατε εσείς πώς έγινε? Αφού την ηρέμησα λίγο, γιατί έκλαιγε, σταμάταγε. Προσπάθησα να δω τι της συμβαίνει. Και μου αφηγήθηκε ότι ένα μικρό κοριτσάκι της είπε ότι το βράδυ ξύπνησε από το κλάμα της μπέμπας που κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο και είδε τη μητέρα της πάνω από το παιδί να της κλείνει το στόμα. Έβαλε τις φωνές, πετάχτηκε και τότε η θεία της την πάτησε στο κρεβάτι της και η μάνα τραβούσε βίντεο. Με το ένα χέρι τραβούσε βίντεο. Ενώ η θεία της έδινε οδηγίες, κάντο ξανά, πρόσεχε, ξανά. Είστε ακόμα εδώ, έχετε ανατριχιάσει, ακούτε τι λέει. Είπα να πάμε στο αστυνομικό τμήμα. Μου είπε φοβάμαι για τα παιδιά, η οικογένεια έχει διασυνδέσεις, έχει μπράβους και αν εγώ πάω στο αστυνομικό τμήμα, αφενός η καταγγελία μου τα παίζει στο κενό, αφετέρως θα βρεθώ μπλεγμένη. Αυτά μου είπε η κοπέλα, όταν την άφησα ήταν ήρεμη. Και ηρεμήσε δηλαδή. Ήρεμη. Πόση ώρα διήρκησε αυτή η συνάντηση? Γύρω στο 4 με 20 λεπτά. Δεν σας είπε το όνομά της? Όχι. Δεν τη ρώτησε? Όχι, μα ούτε και ρώτησα, γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω τέτοιες καταστάσεις. Την είδατε όμως ότι αυτά τα οποία σας ανέφερε είχε ένα λογικό ηρμό, ας πούμε, στη σκέψη της? Λογικό ηρμό είχε στη σκέψη της. Και μετά εσείς αντιληφθήκατε ουσιαστικά συνδυάζοντας και τα γεγονότα μετά πήγα, όταν πήγα στο σπίτι, κοίταξα αν υπάρχει δολοφονία παιδιού. Δεν ήξερα καν ποια είναι τα παιδιά, ποια είναι η γυναίκα, πότε έγινε αυτή η ιστορία. Απλώς κοίταξα εάν υπάρχει δολοφονία παιδιού. Σας κάλεσε κάποιος, δεν σας κάλεσε κάποιος? Όχι, κανένας. Δεν έχω στοιχεία. Δεν ξέρω αν πρόκειται για αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρω αν άλλη μάνα και άλλη θεία βάλανε ένα μωρό κάτω να το πνίξουν και ένα παιδί να παρακολουθεί. Να, δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο στην Πάτρα ή στην Ελλάδα γενικά? Στον κόσμο. Στον κόσμο. Δεν ξέρω. Πάντως τα γεγονότα αυτά παραπέμπουν στην ιστορία της Πάτρας. Δυστυχώς. Ας σας δείξω μια φωτογραφία. Μπορείτε να μου πείτε αν αυτά τα μάτια τα οποία λέτε, γιατί μας είπε. Μιλάμε τώρα για μάτια, μιλάμε για κόκκινα μάτια πλέον από το κλάμα. Ναι.
μάτια της είναι όντως ανοιχτόχρωμα. Τα μάτια και πάντως είναι ανοιχτό. Τα μάτια είναι ανοιχτόχρωμα, ναι. Είναι το περίπου το χρώμα. Περίπου το χρώμα. Δεν ήταν γαλανά τα μάτια της. Άλλωστε θα το έλεγα από την αρχή ότι είναι γαλανά τα μάτια. Αυτά τα ανατριχιαστικά από την Πάτρα. Ολόκληρη την εκπομπή του Κουσουλού τη βλέπετε στο Open, ανοιχτές υποθέσεις. Άντε, τι να πεις.